Ο σχολιασμός δεν μπορεί να είναι άλλος από ορισμένα πράγματα. Έχει ο Κώστας ο Ιωαννίδης, το έχει παραξηλώσει. Δεν απαντάει. Οι απαντήσεις που δίνει δεν μπορεί να είναι του στυλ εγώ αυτό σας λέω και όποιος γουστάρει και σε όποιον αρέσει. Όχι κύριε Δήμαρχε. Ο Δήμος δεν είναι το σπίτι σας, δεν είναι το τσιφλίκι σας, δεν είναι το δικηγορικό σας γραφείο. Ο Δήμος είναι υποχρέωση, είναι υπηρεσία. Δεν είναι αξίωμα με την έννοια της εξουσίας και της αλαζονίας της. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε κάποια στιγμή. Εκεί έχετε υποχρέωση. Είναι μέγιστη η τιμή αυτή που σας έχουμε κάνει να σας εκλέξουμε κατά πλειοψηφία ο λαός μας των Βρυλισσίων σε αυτή την θέση του πρώτου πολίτη. Και πρέπει να μας υπηρετείτε και πρέπει να μας ενημερώνετε και πρέπει να μας απαντάτε. Και αν κανείς δεν τόλμησε να σηκωθεί και να φύγει, άριστα έπραξε ο Νίκος ο Ζήσης και την κοπάνησε από εκεί πέρα, χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι, καταγγέλλοντας, και άριστα έπραξε και ο ξένος ο Μανιατογιάννης που τον κάλυψε, και άριστα δυσφορούν και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι. Έλεος πια. Το άλλο, γιατί δεν μεταδίδει ανοιχτά τις συνεδριάσεις ο Δήμαρχος του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βρυλισσίων? Γιατί πρέπει να το κάνουμε εμείς αυτό? Πόσες φορές του το έχουν πει οι πάντες? Γιατί? Γιατί δεν θέλει να ενημερώνεται η κοινωνία? Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Δεν θέλω να το πιστέψω. Δημοκρατικό στοιχείο είναι ο Δήμαρχος. Είναι μία σειρά από πράγματα, κυρίες και κύριοι. Είναι η συγκεντρωτική διοίκηση ενός ενδρός αρχή. Και εμείς γι' αυτό εδώ είμαστε, για να ασκούμε κριτική. Για να ασκούμε κριτική. Αν το άλλο πώς το είδατε τώρα? Έβγαλε ανακοίνωση να διαψεύσει ότι ο Δήμος δεν έστειλε τα στοιχεία του Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης στο Υπουργείο που τα είχε ζητήσει και δεν την έστειλε στη δική μας την ιστοσελίδα. Με τους 150 επισκέπτες την ημέρα. Την έστειλε στις αθηναϊκές εφημερίδες. Έχει τέτοιο δικαίωμα? Δεν έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους πολίτες? Την ανακοίνωση για την συναυλία της Κεντρικής Ορχήστρας Αθηνών, γιατί μας την έστειλε? Αλλά εγώ δεν τη βάζω. Αφού δεν στέλνει αυτά που πρέπει, δεν θα μπαίνουν ούτε αυτά που δεν πρέπει. Τίμια πράγματα. Θέλει συνεργασία με κριτική. Εμείς εδώ είμαστε. Δεν του ζητήσαμε ποτέ τίποτα και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Σε κανέναν, όχι μόνο σε αυτόν. Αλλά δεν μπορείς να μου στέλνεις το δελτίο τύπου για την ΚΟΑ και να μην μου στέλνεις το δελτίο τύπου που στέλνεις στο Έθνος ή στις άλλες αθηναϊκές εφημερίδες και που το οποίο έχει κεντρική πολιτική βαρύτητα. Και εμείς δεν μπαίνουμε σε κανένα παιχνίδι δημοσίων σχέσεων. Ούτε προσωπικών δημοσίων σχέσεων. Τέλος. Αυτοί είμαστε, αυτή είναι η προσπάθειά μας. Δεν είμαστε με κανέναν, είμαστε με το Δημότη. Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν ούτε στους φίλους μας και το έχουμε αποδείξει επανειλημμένα ερχόμενοι σε πλήρη και απόλυτη αντιπαράθεση ακόμα και μαζί τους, με όλους ανεξαιρέτως. Και αυτό θα συνεχιστεί, διότι αυτό είναι το χρέος το δικό μας και άλλο είναι το χρέος το δικό τους. Και φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να σας δώσω και την υπόλοιπη ειδησεογραφία πέραν της συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μια σημαντική εξέλιξη είχαμε εχθές Πέμπτη στις 8 Σεπτεμβρίου, όπου ο ξένος ο Μανιατογιάννης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Βρυλισσίων, επισκέφθηκε όλα τα σχολεία της πόλης μας και τα 11, τα 6 δημοτικά, τα 3 γυμνάσια και τα 2 λύκεια. Μίλησε με τους διευθυντές τους, άκουσε όλα τα προβλήματα τους. Το σημαντικότερο όμως είναι αυτό που είπε ο ξένος, ότι εμείς θα κατεβάζουμε τα προβλήματα που μας δίνει η βάση, δηλαδή τα ίδια τα σχολεία, καθηγητές, δάσκαλοι, διευθυντές, μαθητές, σύλλογοι γονέων. Δεν θα λέμε απλά τη δική μας άποψη. Η βάση είναι εκείνη που μας ενδιαφέρει. Σε άριστο λοιπόν κλίμα, σε εξαιρετικές συνεργασίες, με άλλους περισσότερη συζήτηση με άλλους, επειδή είχαν κάποιες συνεδριάσεις, λιγότερη ανταλλαγή απόψεων, αλλά σε κάθε περίπτωση διασφαλίστηκε η άριστη συνεργασία του ξένου του Μανιατογιάννη με τους διευθυντές των σχολείων. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικό.
κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, πολύ πολύ σύντομα να πω τρία πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι έχουμε δύο προβλήματα σε οδούς. Τα Ηγέτου και Αργυροκάστρου έχει αποξηλωθεί από πρόσκρουση αυτοκινήτου η ταμπέλα της ονοματοθεσίας των οδών, η μπλε ταμπέλα που έδειχνε τις οδούς, και ο Δήμος για μια εβδομάδα την είχε παρατημένη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα καλό είναι να παρέμβει η τεχνική υπηρεσία του φίλου μου του Τρίφωνα του Μαρτυγόπουλου, αν είναι αρμόδια που νομίζω ότι είναι, για άμεση επισκευή. Το ίδιο πρέπει να κάνει η ίδια υπηρεσία και επί της οδού Ολύμπου, στη συμβολή της, λίγο μετά τη συμβολή της με την Ξάνθης. Εκεί λοιπόν έχει γίνει ένα τεχνικό έργο, από ιδιώτη, από δήμο, από δημόσιο, δεν γνωρίζω. Έχει μπει λίγο τσιμεντάκι και δύο ταμπέλες. Νύχτα, χωρίς φώτα, που η κίνηση είναι πιο δύσκολη, δεν φαίνεται και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Τρίφωνα, ξέρω ότι είσαι δραστήριος και ενεργός, κοίταξε να το επισπεύσεις. Και κάτι για το φίλο μου τον Τάσο τον Δημητρίου. Ο Τάσος έχει γίνει, όπως ξέρετε, πρόεδρος του πολιτιστικού και αθλητικού οργανισμού ενός από τα δύο μεγαλύτερα νομικά πρόσωπα. Ωστόσο, πληροφορήθηκα με κατάπληξη και έμεινα εμβρόντιτος, και δεν θα πω ποιο πουλάκι μου το σφύριξε, Τάσο μου, σε καμία περίπτωση, ότι δεν πέρασες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού που ηγείσαι, που προείστασε, την έγκριση του 22ου Φεστιβάλ Βρυλισσιών, που γίνεται στον Ταμάρι, στο Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλά και είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή ανεβαίνουν δεκάδες παραστάσεις και έχουμε και συναυλίες και έχουμε και εκδηλώσεις και, κύριε Δημητρίου, δεν περάσατε εσείς από το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή δεν εγκρίνει η διοίκηση ότι είναι μείζον θέμα της χρονιάς και ότι πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το έχετε για πλάκα το Διοικητικό Συμβούλιο. Και άμα το έχετε για πλάκα, καταργήστε το, να είμαστε και πιο τίμοι μεταξύ μας, αφού άλλος αποφασίζει. Και όλοι ξέρουμε ποιος είναι. Και δεν είναι ο Τάσος ο Δημήτριο, αυτός που αποφασίζει. Ξέρουμε ποιος φτιάχνει τις παραστάσεις, ποιος έχει τη θητεία και ποιος το έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Όχι ότι είναι κακός ή ότι είναι κακές οι επιλογές του, αντιθέτως. Εξαιρετικές είναι οι επιλογές του Τάκη του Βουγιουκλάκη. Αλλά εκείνο που δεν είναι εξαιρετικό, αντιθεσμικό, αντιδεοντολογικό και μη νόμιμο, να μην περνάνε για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα το περάσουν τώρα κατόπιν εορτίες, μάλλον, προφανώς. Αλλά αυτά πρέπει να περνάνε πριν. Πριν γίνονται οι συνεδριάσεις. Με αυτά τα ολίγα ήθελα να ευχαριστήσω, και αφού προαναγγείλω, σας ζητώ συγγνώμη, ότι τα Βρυλισσιώτικα Νέα, το ράδιο Βρυλίσσια και η Βρυλισσιώτικη Τηλεόραση, αφού παρουσιάσαμε το βιβλίο του Κώστα του Παπασπηλίου με συνέντευξη με τον ίδιο και με δημοσιεύματα και στο ραδιόφωνο με συνέντευξη και στην τηλεόραση, το ίδιο θα κάνουμε και με το βιβλίο του συμπολίτη μας, του Χρήστου του Βατούσιου, «Ρημάτων Τύχη», η δεύτερη ποιητική συλλογή του Χρήστου του Βατούσιου, έρχεται στα μέσα μας, έρχεται στην ιστοσελίδα μας, θα παρουσιαστεί με δημοσιεύματα, έχει ήδη ξεκινήσει η παρουσίαση εδώ και ένα μήνα, θα συνεχιστεί με συνέντευξή του, η οποία θα μεταδοθεί από το ράδιο Βρυλίσσια και τη Βρυλισσιώτικη Τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, με χίλιες δυσκολίες, με πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα, ειδικά στην τηλεόραση, με επαναλήψεις εκπομπών, με όλες τις αδυναμίες του κόσμου, εμείς συνεχίζουμε και προσπαθούμε να σας παρέχουμε μια μαχητική, ουσιαστική ενημέρωση στην καρδιά των γεγονότων των Βρυλισσιώτικων. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλή δύναμη και σε εσάς που μας παρακολουθείτε live και σε όσους θα μας παρακολουθήσετε σε επανάληψη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.